Καλησπέρα από το κλειστό του Περιστερίου. Αναμέτρηση για την Ελίτ. Ένα διαγωνιστική. Θα δούμε την παιχνιδάρα ανάμεσα στους Reload και τους Retirees. 4-3 Reload, 4-4 Retirees. Ένα παιχνίδι λιγότερο για τους Reload. Ξεκινά αναμέτρηση με Καλαθάκη. Φοβερή άμυνα από τον Οδυσσέα, τον Σούλτη με τα μάτια. Ο Αθηναίος σκοράρει ένα εύκολο Καλαθάκη. Στη συνέχεια της φάσης θα στρίψαν οι Reload. Βεργόγιαννης, Ορέστης, Σούλτης, Πανταζής και Λουφόπουλος πεντάδα των Reload, οι οποίοι προέρχονται από νίκη εναντί των Fix με 85-83. Το βρήκε τώρα σύστημα Αθηναίος πάνω στον Σούλτη και σκοράρει. Ευχαριστώ, ο Λουφόπουλος θα πάρει ο ίδιος επιθετικό rebound, θα βγάλει στον Ορέστη και εκείνος θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, θα βάλει το τριποντάκι. Και κάπως έτσι γεμίζει και η στατιστική του Λουφόπουλου, επιθετικό rebound και assist. Λοιπόν, Τσιρίδης, Τζαντζαλής, Πλεξουσάκης, Αθηναίος και Παπαγιάννης για τους Retirees, οι οποίοι στο προηγούμενο τους μάτς νίκησαν τους νεοφώτιστους τους Angle Drew με 73-68. Ωραία ο Παπαγιάννης τώρα από ένα Καλαθάκη. Με μπόλικες απουσίες και οι δύο ομάδες. Δεν θα πω τώρα σε ονοματολογία. Φτάνει και μόνο που θα δω τον περιβολάρι να παίζει μπάσκετ. Ο Ρέστης όμως το χαβά του 6-6. Τριχιάς περιβολάρι στον πάγκο των Reload. Το Σαρί στον πάγκο των Retirees. Πιστεύω ότι οι Retirees θα έχουν κάνα δυο αφήξεις ακόμα. Λεξουσάκης θα βγάλει στον Αθηναίο. Ο Οδυσσέας το γνωρίζω, δεν είναι σαββατογεννημένος, δεν ξέρω γιατί το κοιτάει, θα το ματιάσει. Τέλος πάντων, ο Βεργογιάννης το εύκολο Καλαθάκη και οι Reload θα προσπεράσουν με 8-6. Οπα, το παρακάνω εγώ με την κάμερα. Λουφόπουλος τώρα πάνω στον Τσιρίδη. Ωραία η ενέργειά του, ωραίο καλάθι. Βεργόγιαννης περνάει, θα κόπει χωρίς φάουλ. Λεξουσάκης μάζεψε το εύκολο rebound. Λουφόπουλος μεγάλη πάσα στον Ορέστη και εύκολο Καλαθάκη. Άλλη μια ασίστ ο Λουφόπουλος, άλλη δύο πόντια τον Ορέστη, ο οποίος στα πρώτα τρία λεπτά έχει ήδη 8 πόντους, 10 η Reload, 8 η Retirees. Σαντζαλής θα πάρει σχεδόν τον Πλεξουσάκη, θέλει να παίξει το πικερόλ μαζί του. Αλλάζει η απόφαση του διαιτητή. Πανταζής, τον αποστάζει τον Παπαγιάννη. Ο Οδυσσέας, ο οποίος είναι φέτος spot-up shooter, θα δώσει τον Λουφόπουλο, θα στοχίσει με το rebound του Πανταζής, γιατί όχι και από τα 8 μέτρα, μέσα και αυτό. Ο Ρέστης πραγματικά δεν κοιτάζα την κάμερα και δεν ξέρω αν το έπιασε η κάμερα, δυστυχώς, αν όχι συγγνώμη. Θα μεγαλύσω το πλάνο για να πιάνε τα τρίποτα του Ρέστης και τα αποστάσαμε. Λοιπόν, λάθος στη συνέχεια της φάσης ο Τσιρίδης, ο Λουφόπουλος στο κλέψιμο. Καλή κίνηση του Ορέστη, δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα εκεί πέρα ο Λουφό. Λίγο να γίνει το κλέψιμο. Θα πάρει ο Ορέστη το screen από τον Οδυσσέα, το τρίποντο από τον Πανταζή. Αστοχή ο Παπαγιάννης πιο ψηλά από όλους. Εύκολα μάζεψε το αμυντικό rebound, 13-8 μπροστά η Reload. Πάσα στο Τζιρίδη, έξυπνη από τον Τζαλή. Λεξουσάκης περνάει, θα βγάλει έξω, ο Σαρίς έχει μπει στην πεντάδα
Και εγώ δεν το έχω πει, στη Σταθμιναίου. Ωραία η άμυνα από το Τσιρίδη. Ηρεμία συστήνει ο Οδυσσέας, ο Σούλτης. Προς στην επαναφορά θα πάει ο Βεργόγιαννης. Τρίτης πέτσα δεν πάει και Βεργόγιαννης, τέλος πάντων. Νονός είμαι εγώ. Λουφόπουλος, εστελή και σκοράρει. 5 λεπτά στην αναμέτρηση. 15-8 μπροστά reload, δείχνουν να πατάνε πολύ καλύτερα από τους Ερικαερίς. Ο Αθηναίος θα μπει τώρα στην πεντάδα της αλλαγή. Θα στοχίσουν πάλι οι Ερικαερίς, μακρινό ρυμπάτο όμως ο Σαρής. Σιρίδης, Τσατζαλής. Θα εκτελέσει για τρεις, δεν θα του κάνει κάτι ρυμπάλα. Επιθετικό ρυμπάτο πλέξου Σάκης, ο οποίος θα δεχτεί το μπλοκ από τον Πανταζή και στις έγκες φάσεις. Εύκολος εγνιδιασμός. Βεργόγιαννης. 17-8 στους 9 πλέον διαφορά. Για να δούμε με την απουσία του Σούλη πώς θα μπορούσαν να το διαχειριστούν οι Ριταέρης, ο οποίος έχει την εμπειρία και δίνει τις κατάλληλες, ας πούμε, οδηγίες για να ξεκλειδώσει την ομάδα του. Λοιπόν, Παπαγιάννης θα κάτσει. Ο Αθηναίος μπήκε στην πεντάδα, ο οποίος έχει 4 πόντους. Σαρής, ελπίζω τον Πανταζή, πάει και ο Βεργογιάννης στη βοήθεια. Θα κλέψουν οι reload, πολύ καλή άμυνα. Θα κατεβάσει ο Σούλτης, θα αφήσει το Λουφόπουλο. Πολύ ωραία, του δώσε πάλι ο Ρέστης. Πολύ ωραία και τον μπλοκ από τον Τσιρίδη όμως. Είμαστε 6 λεπτά στο παιχνίδι, έχουμε δει δύο πολύ ωραία μπλοκ από Πανταζή και Τσιρίδη. Ο Ρέστης για δύο τώρα. Ας χάσει και ένα έτσι για να έχει και νόημα το παιχνίδι. Τσιρίδης με τον κοντύτερο Λουφόπουλο στην πλάτη του. Θα γυρίσει να βρει μπροστά του τον Πανταζή. Πέρα στο Σαρή, ο οποίος υπέπεσε σε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Άλλο ένα λάθος για τους Ριταερείς, άλλη μια ευκαιρία για τους Ριλόντ να ανεβάσουν διαφορά. Τους πάνω τους δεκαπόντους, ο Πανταζής δεν παρακολουθούσε την φάση. Καινούριο θα παίξουν τα παιδιά. Λεξουσάκης, πολύ ωραία στο Τζατζαλή, από το 45 μήνες θα απειλήσει. Θα στοχίσει επιθετικό rebound ο Αθηναίος. Θα βάλει άλλο ένα καλαθάκι. 17-10. Οδυσσέας θα εκτελέσει για τρεις πόντους. Αυτός ο μεγάλος σουτέρ της Reload. Αυτός ο μεγάλος σουτέρ της Reload. Spot up shooter, τα έχει πει στο Πανταζή, δεν τον ακούει ο Πανταζής. 2-30, double score 20-10 πλέον. Αθηναίος θα στοχίσει επιθετικό rebound στη Ρίδης ανάμεσα σε Πανταζή και Σούλτη. Πάλι άστοχη η Ριταερίς, ο Σαρής θα πάρει άλλο ένα rebound. Θα πάρει και τον τρίπο το Σαρής, θα στοχίσει ο Λουφόπουλος. Κοντύτερος στο παρκέ, θα πάρει το rebound αλλά θα κάνει το λάθος, θα δώσει τον Πλεξουσάκη, ο οποίος θα εκτελέσει άστοχο. Βιάστηκε νομίζω τώρα ο Πλεξουσάκης. Λουφόπουλος, άστοχος. Ο Στόλης έχει έρθει για τους Ριταερείς.
και κάποια στιγμή θα μπει, θεωρώ, και αυτό στο μάτς. Ο Αθηναίος για τρεις από την κορυφή, θα στοχίσει ο Βεργό για να σπρώχνει την παραπάνω στο Σούλτη. Υπήρχε ευκαιρία ευνηδιασμού, δεν την αξιοποίησαν οι reload. Με αλλαγή γιατί ο Αθηναίος ταλαιπωρείται από κάποιο τραυματισμό, δυστυχώς. Θα μπει στη θέση του πάλι ο Παπαγιάννης, τώρα θα περάσει και ο Στόλης στη θέση του Τζατζαλή, ο οποίος και αυτός κάτι πιάνει και το γόνατό του, κάτι το δικέφαλο, δεν έχω καταλάβει. Ας ελπίσουμε να είναι καλά και οι δύο και να τους ξαναδούμε στο σημερινό μάτς, όχι κάποια στιγμή. 1 και 10 για τη λήξη, 20-10 reload. Σιρίδης, ο Σαρής από το πλάι θα εκτελέσει πάλι άστρο, ο Παπαγιάννης εκεί δεν έχει αντίπαλο. Σιρίδης, πάρα πολύ ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο. 20-12, 37 δευτερόλεπτα. Αν βιαστούν οι reload θα έχουν δύο επιθέσεις. Όλες θα κάνει ο Λουφόβουλος, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Αναφέρει ο Λουφόπουλος στον Ορέστη, ο οποίος εννοείται ότι θα εκτελέσει για τρεις. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Αλλά με αυτό το σουτ θα έχουν και 3 δευτερόλεπτα περίπου reload να κάνουν άλλη μια επίθεση. Δεν ήταν άσχημη η σκέψη του Ορέστη. Σαρής. Στόλης, ο Βεργόγιαννη μπροστά του, θα του κλέψει ο Ορέστης, πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει χρόνος. 20-12 σκορ πρώτου δεκαλέπτου υπέρ της reload, επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχιστεί το παιχνιδάκι μας. Ο Τριχιάς για πρώτη φορά στην πεντάδα των reload, ο Λουφόπουλος κάθεται, ο Σούλτης εκτελεί από τον δεξιαγκόνα αυτό και θα πάρει την θετικό rebound. Ο Ρέστης, ο Τριχιάς, ο Πανταζής, ο Σούλτης και ο Βεργόγιαννης. Η πεντάδα της reload. Λεξουσάκης, ο Στόλης, ο Τσιρίδης. Και τώρα θα στοχίσω, ο Αθηναίος πήρε το rebound. Χαίρομαι που τον βλέπω πάλι στο μάτς. Ο Παπαγιάννης και ποιον δεν είπα. Τον Λεξουσάκη τον είπαμε, ο Στόλης, ο Παπαγιάννης, ο Αθηναίος και ο Τσιρίδης. Του φάμε 5, τον Ρίτα Ταϊρής. Στόλης. Μόνος του αστοχεί ο Βεργόγιαννης, πήρε το rebound, δείχνει στον Τριχιά που θέλει να του δώσει πάσα, θα του δώσει και ο Τριχιάς στο σκοράρι. Ωραίος ευνηδιασμός για την, για το reload. Λεξουσάκης, παρά την πίεση του Παντάζη, θα σκοράρει. Πρώτο καλάθι για τον Λεξουσάκη στην αναμέτρηση. 22-14. Φανταζής και άχτρο κατά το καλάθι της ομάδας του. Δύσκολο εκεί πέρα τον περάσει ο Λεξουσάκης. Πάρει πάλι καρίσιο καλάθι. Λεξουσάκης. Συγγνώμη, ο Παπαγιάννης θα κάτσει, θα μπει ο Τσαντζαλής στο μάτς. Σε ασύρθα τρέιλερ, αλλά αστόξει για δύο, θετικό rebound ο Ρέστης, αστόξει και αυτός. Ευκαιρία για τους Ριταερείς να μειώσουν κι άλλο. Εκτές διαφορά για τους 18, ο Στόλης κάπως ανορθόδοξα πέταξε και την μπάλα. Τριχιάς ο οποίος είναι ξεκούραστος, θέλει να τρέξει το μάτι του, θα βρει πάρα πολύ ωραία τον Ρέστης στο πλάι, θα πάρει το τριμποντάκι αυτός. Δεν θα βάλει άλλο ένα, ο Σούλτης επιθετικό rebound αστοχή. Δεν μπορεί να πετύξει εφημερίδα το παιδί τώρα. Τι να σκοράρει εκεί πέρα. Τζαλής, ήρθε τώρα για τους Ριταερείς. Ο Ρέστης έχει ήδη 3 τρίποντα. 4 reload με αυτό του Σούλτη.
Τώρα θέλει να αποστάρει ο Πανταζής, θα βρει τον Βεργό, Γιάννης στέλνει στον Βολόν, επίσης σκοράρει. Κάνει τις 6 ο Βεργογιάννης. Και για την προηγούμενη ασίστ στον Τρίχα. Ωραία τα handles. Θα βγάλει και την ασίστ στον Τσαντζαλή. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι του Τσαντζαλή στο μάτς. Ο οποίος επέστρεψε και αυτός, προφανώς δεν θα έχει και κάτι το σοβαρό. Τρικάς, κανένας ο Ψηρίδης έπεσε πάνω στον Σούλτη, δεν ήξερε. Ωραίσεις τώρα τα βάζει με τον εαυτό του γιατί αστόχησε στο ελεύθερο τρίποδο. Αφημαίος. Και δυνατό το σουτ από ό,τι θα ήθελε, το δεν ήταν συμβασικά, ήταν hook. Κυρία Φιδιάσμου τώρα για τους Βιταρίστρες με έναν. Ο Αθηναίος θα στοχίσει, ο Τσιρίδης είναι εκεί όμως να πάρει τον δεύτερο rebound και να σκοράρει δύο εύκολα ποντάκια. Κάνει το 24-18, time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ο Οδυσσιάς θα έχει σκάσει λογικά και αυτή τη φορά όχι από το φαΐ. Την κούραση, γι' αυτό θα βγει και εκτός. Μπήκε ο Λουφόπουλος στη θέση του. Ο Γιάννης θα πάρει το σουτάκι. Πολύ καλός απόψε. Πάρα πολύ καλός. 8 η πόντη του, 26-18. Κρατάει σταθερά μπροστά και σε απόσταση ασφαλεία τη reload. Του reload. Ο Αθηναίος απέναντι στον Πανταζή. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα βρει τον Λουφόπουλο. Πάλι Βεργογιάννης. Και έχουμε εκεί ένας τραυματισμός τώρα στο πρόσωπο. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Πανταζή. Για αλλαγή, μάλλον έχει ματώσει εκεί πέρα ο Αθηναίος. Θα μπει ο Σάρης στη θέση του. Θα βγει και ο Πανταζής, θα μπει ο Οδυσσιάς που κάτσε σχεδόν ένα λεπτό. Θα τον προφυλάξει για τα φάουλ θεωρητικά ο Περιβολάρης. Πολλά έτοιμα να συνεχίσει το μάτς. Στόλης, Τσιρίδης, Σαρής, Πλεξουσάκης και Τσατζαλής για τους ριταερείς. Λουφόπουλος, Τριχιάς, Βεργογιάννης, Ορέστης και Σούλτης. Ο Σούλτης σε αυτό το σχήμα θα είναι το πεντάρι. Θεωρητικά έχει τον όγκο, δεν έχει το ύψος. Δεν πειράζει, θα το πάρει σε ύψος. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ο αγαπητικός του Γαλανού. Τσατζαλής υποδέχεται την μπάλα. Θα βρει τον Στόλη στο πλάι. Με κοντύτερο αντίπαλο τον Λουφόπουλο. Θα πάνε από στάρι. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Ο Σούλτης θα πάρει άλλο ένα rebound. Μεγάλη πάση στον Βεργογιάννη. Θα εκτελέσει και ας έχει τον Στόλη μπροστά του. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Στόλης παίρνει το διάδρομο. Τώρα στο Τσιρίδη, δύσκολη πάσα του. Κράτησε όμως εκείνος την μπάλα, πολύ ωραία. Θα πάρει και τον τριμποντάκι Στόλης. Φάνηκε κακό από εδώ. Σαρής πήρε άλλο ένα επιθετικό rebound για τους ριταερείς. Και ο Πλεξουσάκης αστόχησε. Πάλι ο Λουφόπουλος στο αμυντικό rebound. Καθαρίζει για τους reload. Τριχιάς δεν εκτελεί. Ο Λουφόπουλος όμως από τις βολές εκτελεί και αστοχεί. Λεξουσάκης εκεί μπροστά του τον Σούλτη. Τσατζαλής, Στόλης. Πολύ ωραία η πάσα του στον Λεξουσάκη και καλάθι.
26-20. Για να δούμε, θα δούμε 4 λεπτάκια ακόμα για το πρώτο ημίχρονο. Λουφόπουλος έχει ήταν αμαρκάριστος. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, ίσως ήταν το πιο εύκολο καλάθι μετά από τα καλάθια του ευνηδιασμού του Βεργόγιαννη. 28-20, σταθερά στους 8 η διαφορά όπως ήταν από το πρώτο δεκάλεπτο. Ισορροπία στο δεύτερο. Η reload δεν είναι τόσο ευστοχιός στην αρχή. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Ρέστης δεν έχει σκοράρει ακόμα, έτσι, ο οποίος είχε στους 13 πρώτους πόντους και τους 11 με 3 τρίποντα. Λουφόπουλος θα στοχίσει τώρα το πλάι. Σιρίδης θα κερδίσει φάρο τον Βεργόγιαννη, σωστά πάνω στην μπάλα, όχι σε προσπάθεια για σουτ, δεν δίνει πολλές. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο τον reload. Ένα έχουν οι retirees. Το καλό σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν έχουμε διακοπές. Τώρα ο Πλεξουσάκης θα κοπεί με φάλο τον Σούλτη και θα πάει στις βολές. Αυτές πρέπει να είναι και οι πρώτες βολές νομίζω που θα δούμε απόψε. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 6 πόντους για τον Πλεξουσάκη στο μάτς και οι 6 σε αυτό το δεκάλεπτο. 28-22, ξαναμειώνουν στους 6 retirees. Άγινε τώρα το λάθος από τους reload. Ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο θα έχουν οι παίκτες του Κουσούλη. Του απόντος Κουσούλη, ο οποίος έχει πάει για ελιές. Το λάδι είναι ακριβό και έχει κάνει πολύ σωστά. Στόλης αστοχή, παρά την καλή του προσπάθεια. Ο Σούλτης το ριμπάρ, Γαρσία στον Βεργόγιαννη, εκείνος στον τριχιά. Πολύ ωραίος ευνηδιασμός. Σε σωστό χρόνο η πάσα του Βεργόγιαννη. Ο Τριχιάς έχει ίσως το πιο εύκολο έργο, το να τελειώσει η πάσα και να δώσει την ασίστ στον συμπαίκτη του. Τσιρίδης θα βρει το Σαρί στο πλάι. Θα εκτελέσει για τρεις Σαρίς, ούτε τώρα τρίπο για τρεις Ταϊρίς. Δεν θέλει να μπει μάλλον. Δύο λεπτάκια ακόμα, 2 και 10 για την ακρίβεια. Τριχιάς θα πάρει το σκέντρο τον Οδυσσέα, το Σούλτη. Θα εκτελέσει μπροστά στο Σαρί, μέσα έξω η μπάλα. Μαζεύει κανείς ο Στόλης. Πολύ ωραία όμως ο Τριχιάς θα κλέψει την μπάλα καθώς διάβασε την πάσα του Στόλη. Έβαλε χέρι στην μπάλα Στόλης, ο Τσιρίδης μάζεψε, κλέψουν οι Ζουρταϊρείς και στον ευνηθισμό ο Πλεξουσάκης θα πετύχει τον 8ο του πόντο και 6ο συνεχόμενο, φέρνοντας πάλι Ζουρταϊρείς σε απόσταση 6 βαθμών. Πόντων, συγγνώμη, βαθμών, καλώς. Πολύ ωραία, Λουφόπουλος. Το φλότερ. Τώρα για τους Ζουρταϊρείς. Μεγάλη πάσα ο Πλεξουσάκης. Δεν γινόταν να την προλάβει αυτή την πάσα. Τώρα ακούμε τον περιβολάρη. Θα φωνάζει. 20 πόντους πέτυχαν στο πρώτο δεκάλεπτο reload. 12 μέχρι στιγμής. 12 πέτυχαν στο πρώτο δεκάλεπτο Ζουρταϊρείς και έχουν ήδη 12. 1 και 14 ακόμα. Θέλει να βρει τον Ορέστη. Έγινε το κλέψιμο. Ο Πλεξουσάκης θα φτάσει στους 10 πόντους. 8 σερί για τους Ζουρταϊρείς. 32-26.
λίγο να γίνει άλλο ένα κλέψιμο. Ο Λουφόπουλος κράτησε την μπάλα. Εγώ Γιάννης Λουφόπουλος δεν είδε τον Ορέστη στο πλάι, ωστόσο ο ίδιος θα μαζέψει το rebound και θα κάνει το λάθος. Ο Τσιρίδης έκλεψε. Γίνει στον Μπλεξουσάκη. Δεν εκτελεί, περιμένει και τους υπόλοιπους παίκτες του. 24 δευτερόλεπτα, τα 14 για τους Ριταϊρείς. Σαρίς τον Σίλτη μπροστά του, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Πάμε, 32-28. Τεχνίζει δύο κατοχών, ο Σούλτης θα κερδίσει φάλο από τον Σαρί. Ο Εργόγιαννης πάει στην επαναφορά. Θα βρει τον Ορέστη. Δύο δευτερόλεπτα. Θα κόπει χωρίς φάουλ. 32-28 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σύντομα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 32-28 έχουν μειώσει οι Ριδαϊρείς. Να δούμε αν οι Reload μπορούν να παραμείνουν μπροστά. Στόλης Αθηναίος, Παπαγιάννης, Πλεξουσάκης και Τσιρίδης, η πεντάδα της Reload. Ξεκινάει πάλι με καλά στο Αθηναίου το δεύτερο ημίχρονο, όπως και το πρώτο δεκάλεπτο. Μεργό Γιάννης Τριχιάς, Σούλτης Φανταζής και ο Ρέστης για Reload. 32-30 στο καλάθι πλέον το μάτς. Φανταζής θέλει να αποστάρει. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα κερδίσει το φάουλ του Παπαγιάννη. Να πούμε ότι ο Φανταζής μέχρι στιγμής είναι άποντος και πάει για πρώτη φορά στις βολές. Ένα ολόκληρο ημίχρονο μακριά από τις βολές. Θα χάσει την πρώτη, τον Μάτιασα. Θα χάσει και τη δεύτερη, ο Αθηναίος εκεί πέρα δεν χάνει το rebound. Ευκαιρία για τους Ριταϊρείς είτε να μειώσουν, είτε να ισοφαρίσουν ή και να προσπεράσουν με το πρώτο τους τρίποντο στο μάτς, έτσι. Τσιρίδης ισοφαρίζει. Περιβολάρε δεν έχουμε δει ακόμα στο παρκέ. Ορέστης, ωραία στον Πανταζή. Τελείο ψηλός, πάλι αστοχή. Αθηναίος στο rebound, θέλουν να τρέξουν τώρα οι Ριταϊρείς. Λάθος του στόλι. Χτύπησε όμως ο Τριχιάς στο δάχτυλό του. Στραμπούλη στο δάχτυλο μάλλον. Θα μπει ο Λουφόπουλος. Θα εκτελέσει από το δεξί αγκώνα και θα σκοράρει το πρώτο καλάθι τον Reload στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δώσει το προβάδισμα 34-32. Αθηναίος πρώτη την μπάλα στο στόλι. Λουφόπουλος βάζει πολύ ωραία το χέρι στην μπάλα. Θα στοχίσει το στόλι στη συνέχεια. Φανταζής πήρε το rebound. Βεργόγιαννης. Λουφόπουλος δεν θα εκτελέσει ούτε ο Ρέστης, πολύ ωραία θα ξεμαρκαριστεί και θα πετύχει το πρώτο του καλάθι μετά το πρώτο τρίλεπτο του μάτς. Τετράλεπτο βασικά. 36-32. Λεξουσάκης περνάει, σκοράρει εύκολα. Περιβολάρης σχολιάζει την κακή αμυντική προσπάθεια των Reload. Φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Πανταζής από τον Παπαγιάννη. 36-34. Πάλι στον Πανταζή θα ακουμπήσουν την μπάλα Reload. Θέλει να αποστάρει, θα βρει τον Ορέστη, πάνω θα ξεμαρκαριστεί ωραία. Θα εκτελέσει από το ίδιο σημείο, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Μεξουσάκης πήρε το rebound, αυτός στον στόλι.
του δίνει χώρο Σούλτης, δεν θα το πληρώσουν οι reload. Ο Γιάννης θα μαζεύει στο rebound και θα κατεβάσει κιόλας. Θα κλέψει ο Πλέξος, έχει πάρα πολύ ωραία την μπάλα από τον Βεργογιάννη. Έχει μπροστά τον Ορέστη. Θα βάλει το χέρι του Ορέστη στην μπάλα, αλλά δεν ενοχλεί τον Πλεξουσέκη, ο οποίος θα ισοφαρίσει εκ νέου 36 όλα. Ο Φόπουλος βρήκε η μπάλα στο πόδι του Παπαγιάννη και δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Ορέστης στον Σούλτη, στον Παπαγιάννη μπροστά του. Να ποστάρει, θα καταφέρει να περάσει, θα κλειστεί και από τον Τζιρίδη, θα δώσει τον Βεργόγιαννη από τον αγώνα. Βεργόγιαννη σε στοχή, Παπαγιάννη στο rebound, θέλουν να τρέξουν τώρα οι ριταϊρείς και να πάρουν το προβάδισμα. Θα τους το δώσει ο Πλεξουσάκης, ο οποίος πετυχαίνει 6 σερί πόντους και κάνει το 36-38. Και αυτό είναι το πρώτο προβάδισμα για τους ριταϊρείς, έπειτα από το 7-8 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, προβάδισμα πάλι λοιπόν για τους ριταϊρείς. 36-38, τριχιάς θα μπει πάλι στην πεντάδα. Βεργόγιαννης σε κάτσε τώρα. Λουφόπουλος θα εκτελέσει και θα ισοφαρίσει. Οι ίδιοι 5 για τους ριταϊρείς. Πετυχημένο το γκρουπ των παιχτών. Ο Λουφόπουλος τώρα θα κάνει το φάουλ στον στόλι, χαμηλά, δεν υπάρχει το μαβολούν. Παπαγιάννης στόλις έχει χώρο, θα δώσει τον Παπαγιάννη. Θα τελειώσει με τα αριστερά τη φάση, θα στοχίσει όμως. 3-4 ποιος δείχνει να μην ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στον αντίκειρα. Ορίστε, θα χάσει τον Παπαγιάννη. Φανταζείστε, πήρε χαμπάρι, δεν γινόταν πίσω του. Να γυρίσει να κλέψει την μπάλα. Ο Αθηναίος κράτησε την καρδιά για τους ριταϊρείς. Θα εκτελέσει και για τρεις τώρα. Ούτε τώρα τρίποντο για τους ριταϊρείς. Μεγάλη πάσα του Λουφόπουλου στον Ορέστη. Προσποιείται ανάμεσα από δύο παίκτες και κερδίζει το φάουλ. Ωραία η προσπάθεια του Ορέστη. Στην πρώτη βολή. Δεν στις δύο, μάλιστα. 38 όλα, 5 λεπτά ακόμα. Παπαγιάννης θα κάνει λάθος βήματα. Κερδισμένη κατοχή για τον Σούλτη και τους reload. Τρικιάς, κακή πάσα προς το μαγαζί. Πέσε πάνω του Λουφόπουλος, ο Στόλης θα βάλει το πρώτο τρίποντο. Τον ριταϊρείς. Θα κάνει το 38-41. Για να δούμε αν οι reload έχουν απάντηση. Τριχιάς, θέλεις να βρει τον Πανταζή. Βγήκε η άμυνα, παραλίγο να γίνει και κλέψιμο εκεί πέρα. Μπορούσε να εκτελέσει νομίζω ο Τριχιάς εκεί πέρα. Πάσα του Σούλτη, θα συμπάρξει τον Πανταζή, θα χάσει αυτή την μπάλα από τα χέρια του και ο Πλεξουσάκης θα σκοράρει στον συνδυασμό.
Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού των Ριταϊρής. Έτσι θέλουν να παίξουν με ταχύτητα και γρήγορες επιθέσεις. Άλλο ένα λάθος. Άλλο ένα λάθος για το reload. Time out και επιστρέφουμε 38-43 πλέον. Με το σκορ να γίνει λοιπόν 38-43 και απανωτά λάθη στις επιθέσεις των reload. Γυρίσαμε από το time out. Λουφόπουλος, Τριχιάς, ο Ρέστης, Πανταζής και Σούλτης για τους reload. Το Σαρίς μπήκε στην πεντάδα. Ο Στόλης είναι ο Πλεξουσάκης, ο Αθηναίος και ο Τζατζαλής μπήκε. Τώρα το rebound θα το πάρει ο Σούλτης. Βγήκε η άμυνα αυτή για τους reload, να δούμε τι θα κάνουν στη συνέχεια. Έχουν μείνει 5 βόντους πίσω, ο Τριχιάς θα σκοράρει πολύ δύσκολο καλάθι. Ζητάνε τώρα και φάουλ τον reload. Και ο Πάγκος. Σαράντα-σαρανταδρία, ωραίο παιχνιδάκι. 3 λεπτά ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Στόλης θα πάρει το screen, θα δώσει τον Σαρή. Ωραία η άμυνα του Πανταζή. Συνέως τον Τζατζαλή, αστόχησε πριν από εκεί, θα αστοχίσει και τώρα. Εύκολο ριμπάν του Πανταζής. Λουφόβουλος περνάει το κέντρο. Στήριγμα του ο Οδυσσέας πίσω του. Μπαλά φτάνει στον Τριχιά, θα εκτελέσει για 3. Αστοχή και εκείνος. Εύκολο ριμπάν του Σαρής. Δεξουσάγης. Ωραία, ξεμαργαρίστηκε αλλά αστόχησε. Ο Φόπουλος με διάθεση να τρέξει, θα κερδίσει φάλα τον Στόλη. Καλό το φάλα του Στόλη. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό των Ριταϊρής. Θα μπει ο Βεργόγιανης στην πεντάδα, θα κάτσει ο Ρέστης. Ο οποίος ξεκίνησε φοβερά. Συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Τον έχει επηρεάσει και λίγο ίσως στην ψυχολογία του. Πάρε μερικές ανάσες γιατί θα το χρειαστούν οι reload στο τέταρτο δεκάλεπτο. Περνάει πάλι μπάλα στον Πανταζή. Βεργόγιανης, θα φτάσει τελικά η μπάλα στον Τριχιά. Βεργόγιανης θα εκτελέσει άστοχα, επιθετικό ριμπάουντ ο ίδιος, θα σκοράρει. Θα πάρει και το φάουλ. Ευκαιρία για τους reload να ισοφαρίσουν. Θα ισοφαρίσουν με ένα γρήγορο 5-0, 1-56. Ντέρμπι εδώ στο Περιστέρι. Τζατζαλής, Λεξισάκης, ο Σαρής, γυρίζει η μπάλα. Στόλης βρήκε τον Λουφόπουλο εκτός ισορροπίας, τον πέρασε. Αστόχησε, επιθετικό ριμπάουντ ο ίδιος. 10 δευτερόλεπτα πάλι, ακόμα για τους Ριταϊρείς. Λεξουσάκης με τον Σούλτη μπροστά του, θα δώσει το Σαρή. Και μας έπεσε πάνω στον Πανταζή, δέχτηκε τον μπλοκ. Φτάνει η μπάλα στον Τριχιά, ο Σούλτης έρχεται σαν τρέιλερ από πίσω και αστοχή. Τα τρέιλερ δεν σταματάνε εύκολα. Εάν δεν έχεις καλά φρένα. Θέλει να βρει το Πλεξουσάκι, αλλά ο Τριχιάς καταλαβαίνει. Θέλει να πέσουν εκεί πέρα οι Ριταϊρείς. Ο Αθηναίος θα κόψει τον Λουφόπουλο για το στυλ στις βολές. Αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό των Ριταϊρείς. Τσιρίδης θα μπει στη του Στόλη. Ευκαιρία για τους reload να προσπεράσουν. Δεν θα γίνει σε αυτή τη βολή. Άλλη μια ευκαιρία για τον Λουφόπουλο. 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Ούτε τώρα
Ο Αθηναίος θα πάρει το εύκολο rebound και θα δώσει τον Τζιρίδη, ο οποίος θα κατεβάσει. Τζαλής. Ο Αθηναίος θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά για να δω αν ήταν βολές. Δύο βολές. Όχι, δεν έξω από τη βασική γράμμη. Η επαναφορά δεν ήταν πάνω στο σουτ. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Χαμηλά έγινε το φάουλ. Τσιρίδης επαναφέρει στον Λεξουσάκη. Ο Αθηναίος ζητάει την μπάλα. Τσιρίδης θα εκτελέσει για 3 με το 6, θα στοχίσει ο Σούλτης στο εύκολο rebound. Έξι δευτερόλεπτα διαφορά στα δύο ρολόγια. 17 δευτερόλεπτα για την επίθεση των reload. Βήματα θα κάνει ο Τριχιάς. 16 δευτερόλεπτα θα μείνουν όλα για τους retirees. Με το σκορ να βρίσκεται στους 43-43. Έξι. Τσιρίδης θα πάρει το screen. Ο Λουφόπουλος πολύ σωστά θα δώσει φάουλ. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι reload. Τέσσερα ακόμα οχτώ. Πιέζει ο Τριχιάς. Θα κάνει το φάουλ στον Τσιρίδη. Έξυπνο φάουλ. 2,3 πλέον. Άλλη μια επαναφορά. Από το πλάι με τον Πλεξουσάκη πλέον δεν έχουν άλλα φάουλ να δώσουν οι retirees. Η reload, συγγνώμη, ο Πανταζής προσπάθησε να βγάλει την άμυνα. Θα παραμείνει η κατοχή για 4 δέκατα στους retirees. Επαναφορά και shoot είναι αυτό. Ο Αθηναίος εκτελεί εντός χρόνου. Θα λήξει λοιπόν 43 όλα το τρίτο δεκάλεπτο και επιστρέφουμε σύντομα για το τέταρτο. Λοιπόν, πάμε. 43 όλα πλέον το μάτς. Τριχιάς, Λουφόπουλος, Πανταζής, ο Σούλτης και ο Βεργόγιανς. Θα κλέψει τον Αστόλης και τον Παπαγιάννη, τον Τσιρίδη, τον Τσατζαλή και τον Σαρή στην πεντάδα. Σαρής θα πάρει και το τριποντάκι, θα σκοράρει. Με τους καλύτερους ιονούς ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο για τους ριταερείς. 43-46. Σούλτης. Θα γίνει το λάθος. Λουφόπουλος δεν κοίταζε. 43-46. Παραμένει για τους ριταερείς το προβάδισμα. Στόλης θα πάρει το τρίποδο, δεν υπάρχει προσπάθεια, ο Λουφόπουλος θα κάνει φάουλ. Δουλειάσουμε τώρα για το reload, Λουφόπουλος. Μέχρι μέσα, δύσκολα υπό την πίεση του Τσιρίδη. Άλλη μια επίθεση που δεν σκοράρουν οι reload. Άλλη μια επίθεση που οι ριταρίες έχουν ευκαιρία να ανεβάσουν και όλη διαφορά. Περνάει ο Σαρής τον Σούλτη. Ο Παπαγιάννης στο επιθετικό rebound. Θα κερδίσει τον φάλο του Πανταζή που κατέβασε χαμηλά τα χέρια του. Θα πάει στις βολές. Ο Ρέστης μέσα, ο Σούλτης θα κάτσει. Σπάσω όλα εδώ πέρα εγώ. Βγάζετε το φίλο μου έξω, θα γίνει χαμός. Μέσα η πρώτη βολή. Μια στις δύο, Βεργόγιαννης στο rebound. Τεχνίδι δύο κατοχών, 43-47. Στην μπάλα στον Βεργόγιαννη τελικά, ο οποίος σηκώθηκε και κέρδισε το φάουλ. Έξυπνα εκεί πέρα.
αφού η μπάλα δεν έφτασε στον πανταζή για την οποία προοριζόταν η πάσα του Τριχιά. Ο Βεργούγιανης σηκώθηκε και κέρδισε. Το φάουλ πάει στις βολές. Στην προηγούμενη του επίσκεψη την έβαλε τη βολή που είχε. Τώρα θα βάλει και αυτήν. Μέσα και οι δύο. 45-47. Βρωμάει live η υπόθεση. Στολής. Θα κερδίσει φάλα τον Ορέστη. Σωστά το είδε διαιτητής. Τρίτο ομαδικό για τους reload στα πρώτα δύο λεπτά. Στόλης, τον Τσιρίδη μπροστά από τον Τριχιά. Θα εκτελέσει από τον αριστερό αγώνα. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Εκτελεί άστοχα πάλι επιθετικό rebound του Παπαγιάννης. Μπορούσε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο, δεν το έκανε. Αστόχησε το rebound του Τριχιά. Τρέχει το reload στον Λουφόπουλο, ο οποίος δεν θα σκοράρει να ισοφαρίσει. Τσιρίδης θέλει να πάει προς τα μέσα. Κερδίζει φάλα από τον Τριχιά. Τέταρτο ομαδικό για το reload. Αυτό είναι συνθήκη στο μάτς. Αυτό φωνάζει και ο Οδυσσέας, ότι δεν έχουν άλλο πάλι reload. Στόλης για τρεις. Όχι. Φανταζής καθαρίζει την κατοχή. Στον Σοβεργόγιαννη. Κατεβάζει γρήγορα ο Βεργόγιαννης, είναι 3-5. Θα τελειώσει με δεξί φλούτερ, άστοχο. 45-47 παραμένει. Παγιάννης θα κάνει βήματα. Φάνηκε δεν γίνει οφθαλμού. 3 λεπτά στο 4ο δεκάλεπτο. 45-47, 2-4 επιμέρους σκορ. Ορέστης για 2 πατώντας γραμμή στο Χ. Το rebound ο Πανταζής κερδίζει φάουλ χαμηλά από τον Παπαγιάννη. Ο Αθηναίος θα μπει στην πεντάδα στη θέση του Σαρή. Θα μπει και ο Πλεξουσάκης στη θέση του Τσατζαλή. Θα μπει ο Σούλτης στη θέση του Πανταζή να πάρει μερικές ανάσεις ο ψηλός. Λουφόπουλος, Τριχιάς. Έχει δύο επιλογές για screen. Παραδείγμα του κλέψου Τσιρίδης, η μπάλα στον Ορέστη. Θα εκτελέσει από τα 8,5 μέτρα και θα σκοράρει! Δεύτερο τρίποντο από τα 8 μέτρα, 8,5 από τον Ορέστη. Αυτή τη φορά το έπιασα. 48-47, πάλι προβάζουμε για το reload μετά από ώρα. Ο Αθηναίος θα σκοράρει. Κακή επιλογή στην επίθεση. Κατάσταση 3-3. Ο Παπαγιάννης θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Πληρώνουν τα λάθη τους reload. 48-51. Πολύ ωραίο καλάθι. Ο Λουφόπουλος, συγγνώμη, απέναντι σε ένα πολύ ψηλότερο νέο αντίπαλο. 50-51. Σταθερά στον πόντο το μάτς. Αθηναίος
Για τρεις μέσα κι αυτό. Η άμυνα του Σούλτη θα τον κάνει MVP. Πολύ καλή άμυνα από τον Στόλη. Τρισιάς κρατάει, θέλει να απαντήσει στον Αθηναίο. Δεν θα καταφέρει ο Στόλη, θα πάρει το rebound. Λεξουσάκης δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Ακούμπησε την μπάλα όσο χρειαζόταν ο Οδυσσέας. Πρέπει να ψήλωσε για 2 εκατοστά έτσι όπως τεντώθηκε. 50-54, σταθερά μπροστά η Ριταϊρής πλέον. Τώρα θα κερδίσει φάουλ ο Λουφόπουλος. Φαντάζει θα πέρασει πάλι στην πεντάδα τον reload στη θέση του Σούλτη. Ορέστης για τρεις, για το σκρίν εκτέλεσε γρήγορα, στόχισε. 50-54, 4,5 λεπτά ακόμα. Λεξουσάκης θα πάρει την μπάλα, εκεί μπροστά από τον Ορέστη. Για τρεις πάλι ο Αθηναίος, όχι τώρα. Τριχιάς μάζει το rebound. Πολύ ωραία πάσα στον Ορέστη. Κάνει δύο βήματα πίσω, εκτελεί για τρεις. Ούτε τώρα. Τσιρίδης, Στόλης. Εκτελεί, δεν θα του κάνει το χατήρι, μπάλα μέσα έξω. Φάνει μπάλα στον Ορέστη, ο οποίος θα χάσει το εύκολο καλάθι και την ευκαιρία να μειώσει τους δύο. Στόλης στον Αθηναίο, περνάει κάτω το καλάθι τον reload, αστοχή ο Παπαγιάννης όμως εκεί να ανανεώσει την επίθεση και να σκοράρει. 50-56. Γιάννης για τρεις. Όχι ο κύριος Παπαγιάννης. Δημιουργήθηκε η μπάλα στα χέρια του Παπαγιάννη. Κάνει μπάλα στον Τσιρίδη. Μπροστά από τον Λουφόπουλο. Πολύ ωραία ενέργεια του Τσιρίδη. Φοβερό καλάθι. 2,5 λεπτά ακόμα, 50-58. Οι Ριταρείς θέτουν τις βάσεις για μια μεγάλη νίκη. Λοιπόν, επιστρέφουμε 2:36 για να λήξει το παιχνίδι. Μπροστά οι Ριταρείς με 8 πόντους. Τρισιάς, Λουφόπουλος, Ορέστης, Βεργόγιαννης και Πανταζής. Πεντάδα, ο Στόλης, ο Ξηρίδης, ο Πλεξουσάκης Αθηναίος και ο Παπαγιάννης για τους Ριταρείς. Έχουμε φάουλ του Παπαγιάννη. Παναφορά. Την baseline. Η παναφορά. Θα πάει ο Τριχιάς. Δύο ώρες από τα screen. Θα κάνει βήματα. Λάθος για τους reload. Σε μεγάλες επιθέσεις λογικά θα πάνε πλέον οι Ριταϊρείς. Στόλης κρατάει την μπάλα. Νομίζω ότι μετά τα 8 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουν να επιτίθενται. Σωστά. 6 τώρα. Ο Αθηναίος θα στοχίσει. Δεν καταφέρει κάποιος να πάρει επιθετικό rebound εκεί πέρα. Βγήκε η μπάλα εκτός. Κατοχή για τους reload. Τριχιάς. Βεργόγιαννης έχει μπροστά τον Στόλη. Θα περάσει, θα βγάλει έξω τον Τριχιά.
Θα εκτελέσει για τρεις. Όχι. Χαμένη ευκαιρία για τους Ρελόνους να μειώσουν. Στόλης κρατάει την μπάλα, δεν πιάζεται. Δέκα δευτερόλεπτα. Ξεκινάει ο Αθηναίος. Πάει προς τα μέσα στο κύριο Παπαγιάννης. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Πανέξυπνα οι Ριταήρης πλέον ροκανίζουν το χρόνο. Τσιρίδης περνάει, θα βρει τον Πλεξουσάκη στο πλάι, θα εκτελέσει για τρεις ο Πλεξουσάκης. Αστοχά, Λουφόπουλος τρέχει. Λάθος, μεταφορά μπάλας. Ένα 12 ακόμα. Όλα δείχνουν ότι οι Ριταηρείς θα πετύχουν την πέμπτη τους νίκη. Θα πάνε στο 5-4. Η reload θα πάνε στο 4-4. Θα εκτελέσει ο Τσιρίδης λίγο πριν λήξει ο χρόνος. Φαντάζεις παίρνει το rebound. Θέλει να τρέξει τώρα να τριχάσει. Έχουν 50 δευτερόλεπτα τα παιδιά. Φάουλ του Στόλη. Αυτό είναι το τέταρτο, δεν υπάρχει άλλο. Λουφόπουλος περνάει πάρα πολύ ωραία και δίνει στον Πανταζή που σκοράρει μετά από 5 λεπτά. Κρατάει ο Λουφόπουλος, θα κερδίσει φάρο τον Βεργό για να του στείλει στις βολές. Πέντε λεπτά είχαν να σκοράρουν οι reload. Πλεξουσάκι στις βολές. Μέσα η πρώτη. Άφηκε η δεύτερη. Πανταζής θα κάνει φάουλ. Στην προσπάθεια του να διεκδικήσει το rebound, κράτησε κάτω τον Παπαγιάννη, θα τον στείλει στις βολές, ευκαιρία τώρα. Να ανοίξουν διαφορά κι άλλο οι Ριταηρείς. Θα χάσει πρώτη βολή ο Παπαγιάννης. Πάμε την άλλη. Θα βάλει τη δεύτερη. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί πέρα με τον Λουφόπουλο Βεργόγιαννη. Ωραίστη, πολύ καλή άμυνα του Στόλη. Τριάντα τρία δευτερόλεπτα. Μπάλα στον Βεργόγιαννη, θα εκτελέσει. Θα στοχίσει ο Σιρίδης, μαζεύει. Θα περάσει στο κέντρο. Θα κρατήσει απλά την μπάλα για να λήξει ο χρόνος. 52-60 λοιπόν. Οι Ριταηρείς θα κερδίσουν και τους reload μετά τους Uncle Drew. Οι reload θα χάσουν μετά την νίκη που είχαν επί των New World Fix. 52-60 το τελικό αποτέλεσμα. Καλό βράδυ από το Περιστέρι.